Όλα τα καλά πράγματα έχουν και ένα τέλος. Αυτή είναι η τόσο όμορφη και τόσο δραματική πλευρά. Αυτός ο σταθμός, όπως άλλωστε και η εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος, είναι στην τελευταία τους μέρα, ώρα, εδώ. Ούτε ειδήσεις, ούτε πρόγραμμα. Θα παρακαλούσα τον Φίβο τον Καρζή ως διευθυντή ειδήσεων. Καθήλυνα αρμόδιο, άλλωστε. Να το διαβάσει την είδηση. Η ανακοίνωση έχει ημερομηνία 22 Ιουνίου, είναι σημερινή η ανακοίνωση. Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009 οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Ίδρυμα Τύπου ΑΕ που εκδίδει τις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής και της εταιρείας ραδιοφωνικές επιχειρήσεις City ΑΕ. Οι γενικές συνελεύσεις αποφάσισαν ομόφωνα τη λύση και θέση σε εκαθάριση των εν λόγω εταιριών. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της οριστικής επιλογής του Θόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου να αποχωρήσουν οριστικά από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η συνέχιση ζημιογόνων αποτελεσμάτων οδήγησε στην απόφαση αυτή. Όταν πριν από 3 χρόνια αναλήφθηκε η ευθύνη του Ελεύθερου Τύπου, στόχος δεν ήταν μόνον η διάσωση ενός ιστορικού τίτλου. Στόχος ήταν και η συμβολή στην αναζήτηση μιας νέου τύπου και ταυτόχρονα ευρύτερης δημόσιας συζήτησης και μάλιστα σε μια φάση αλλαγών και μετάβασης που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Στο συνολικό εγχείρημα του Ελεύθερου Τύπου επενδύθηκαν μεγάλοι οικονομικοί πόροι. Κυρίως όμως και πρώτιστα κινητοποιήθηκαν σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι τόσο στην εφημερίδα όσο και στο ραδιοφωνικό σταθμό. Η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε. Το μοντέλο ενημέρωσης που κυριάρχησε στον τόπο μας, η συνεχιζόμενη συσσόρευση ζημιών σε συνδυασμό με τις αρνητικές προοπτικές του κλάδου, μαζί με την πεποίθηση ότι ένα μέσο ενημέρωσης δεν νοείται να λειτουργεί με μεγάλες ζημίες και αυτό να συνεχίζεται επί μακρόν χωρίς να οδηγεί σε παρανοήσεις, συνετέλεσαν στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των παραπάνω αποφάσεων. Οι εταιρείες θα εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και όλων των συνεργατών τους. Σε όλους εκείνους που προσπάθησαν τα χρόνια αυτά, ανήκει ένα μεγάλο ευχαριστώ, καταλήγει η ανακοίνωση του Ιδρύματος Τύπου ΑΕ και των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων City ΑΕ. Φίβο να πούμε, θέλω έτσι να επισημάνω από την ανακοίνωση τη φράση «Η προσπάθεια δεν αποδόθηκε». Ήταν μια προσπάθεια, ένα μεγάλο εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια με τον Ελεύθερο Τύπο, συνεχίστηκε με τον City 99,5. Μια προσπάθεια στην οποία κληθήκαμε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε, πρέπει να πω με πολύ μεγάλη όρεξη και με πολλά όνειρα και καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι εδώ οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι. Κάποιοι βέβαια αφήσαν και δουλειές, οφείλω να πω. Μια προσπάθεια η οποία έφτασε σε ένα τέλος. Οι λόγοι αναφέρονται εδώ στην ανακοίνωση, δεν είναι για να τους σχολιάσουμε εμείς. Είναι μια, θέλω να πιστεύω, καθαρή και έντιμη απόφαση της διοκτησίας, η οποία λέει, και το λέω σαν Γιάννης Προβής και σαν διευθυντής του ΣΥΤΕ 9,5, λέει, παιδιά, δεν πήγαινε άλλο με αυτό το θέμα στο χώρο του τύπου. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, κατά τη γνώμη μου. Θέλω να μου επιτρέψεις να διαβάσω, γιατί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ενημερωτικό σημείωμα Φίβου που κυκλοφορεί ήδη μέσω των εκπροσώπων των εργαζομένων εδώ, προς όλους τους εργαζόμενους του ΣΥΤΕ 9,5, αντίστοιχο κυκλοφορεί και για τους εργαζόμενους της εφημερίδας, το οποίο λέει: μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα θέλαμε να γνωρίζετε τα ακόλουθα. Οι μισθοί των εργαζομένων θα καταβληθούν κανονικά μέχρι την 31η Αυγούστου του 2009. Με βάση την 31η Αυγούστου 2009 θα υπολογιστεί η αποζημίωση κάθε εργαζόμενου. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί η αποζημίωση μη ληφθήσας αδείας 2009. Το επίδομα αδείας θα καταβληθεί κανονικά 30 Ιουνίου 2009. Το φύλλο της εφημερίδας, το αυριανό, θα είναι το τελευταίο της έκδοσης. Όπως και σήμερα, 12 το μεσημέρι, είναι η τελευταία ραδιοφωνική μετάδοση προγράμματος από τον City 99,5. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, απορία, ερώτημα, υπεύθυνος θα είναι στο εξής ο αρμόδιος για την εκαθάριση. Σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο εκαθαριστής της εταιρείας, γιατί η εταιρεία ήδη λειτουργεί υπό καθεστώς εκαθάρισης, είχε οριστεί ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης, είναι γνωστός εδώ σε όλους τους εργαζόμενους του City, έχει τη διοικητική και νομική υποστήριξη. Είναι λοιπόν η διαδικασία αυτή της εκαθάρισης. Να πούμε ακόμη, όπως με ενημέρωσε λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος ο Διονύσος Αραντόπουλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, των δημοσιογράφων, γιατί υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, όπως των τεχνικών,
Με ενημέρωσε ότι έχει ενδιαφερθεί βεβαίως και κινητοποιηθεί η ΕΣΥΕΑ, η οποία συγκαλεί συνέλευση εδώ στα γραφεία για τις 5 το απόγευμα. Αυτά είναι η πλευρά των, η πλευρά των συνδικαλιστών και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Εγώ θέλω προσωπικά, δεν ξέρω, μιλάω πολλή ώρα. Να πω δύο πράγματα. Το πρώτο φύγω. Είναι ότι αυτή η ανακοίνωση εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα και δεν ήταν σε γνώση κανενός από τους εργαζομένους του ΣΥΤ 99,5 ότι επρόκειτο να εκδοθεί μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή κάναμε τις εκπομπές μέχρι την ώρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση και που ήταν μετά τις 11, γύρω στις 11.30 το πρωί. 11.30 το πρωί. Κάναμε τις εκπομπές. Αφού πρώτα ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Βεβαίως. Αλλά πάντως οι εκπομπές δεν έγιναν εν γνώση του ότι επρόκειτο να ακολουθήσει αυτή η απόφαση, έτσι. Θα μου επιτρέψεις, Φίβο, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσένα προσωπικά, τον Φίβο τον Καζή, έναν εξαιρετικό συνάδελφο και δημοσιογράφο, διευθυντή ειδήσεων αυτού του σταθμού, ο οποίος κόσμησε αυτό το εγχείρημα με την παρουσία του και το μικροφωνό του. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Λόλο, τον διευθυντή προγράμματος, τον Γιώργο τον Κατσιγιάννη, τον τεχνικό διευθυντή του σταθμού, τον Τάσο τον Αργυρό, τον εμπορικό διευθυντή του σταθμού. Όλους τους ανθρώπους της σύνταξης, του ρεπορτάζ, τους τεχνικούς, τους εργαζόμενους στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους, δεν ξέρω, ξεχνάω, προφανώς κάποιους ξεχνάω, εδώ είστε να με διορθώσεις, τους παραγωγούς μας, τα μικρόφωνά μας, τον Τζίμι τον Πανούση που είναι η ώρα του και ο οποίος ενημερώθηκε πριν από δευτερόλεπτα, λίγο πριν μπει και ο οποίος μας έλεγε, ρε παιδιά, μου τηλεφωνούσαν και μου έλεγε κλείνει και λέει πού κλείνει. Δεν είχε ακούσει τίποτα. Τη Λιάνα την Κανέλη, τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον Γιώργο τον Κουβαρά, τον Κώστα τον Γιανακίδη, την Όνη την Καραγιάννη, τη Γιούλα τη Ράπτη στο μαγκαζίνο, τον Δημήτρη τον Σούλτα, τον Ανδρέα τον Ρουμελιώτη, τον Πάνο τον Πολυζιοίδη και τον Ντεό Ιωάννου, τους απογευματινούς μας, τον Γιάννη τον Νένε, τον Φίλιππο τον Πετρίδη, τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, τους Σαββατοκυριακάτικους, συνέχισε. Την Ατάσα την Παστέα, τη Μαρία τον Νίκο τον Γιούση, τον πρωινό, τον Σαββατοκύριακο, βάζει τις ωραίες μουσικές. Την Ατάσα την Παστέα και την. Μαρία Νταλιάνη. Ναι, βοήθησέ με λίγο. Τη Γιούλα τη Ράπτη που έκανε μετά, τον Κώστα τον Αργυρό, τον Ηλία τον Μαμαλάκη. Τον εξαιρετικό Ηλία Μαμαλάκη. Τον Λάμπη τον Ταγματάρχη. Τον Χρήστο τον Φερεντίνο. Τον Εμίλιο τον Περδικάρη που έκανε το μαγκαζίνο μας. Τον Λεωνίδα τον Αντωνόπουλο που σας πήγαινε έφερνε στις εκδρομές σας, τον Θόδωρη τον Τζαντούλα, αλλά και αυτή... τον Μιχάλη τον Αντάμ, τον Στράτο τον Φαναρά και τον Μπάτμαν και τον Μπάτμαν, τον Τιμογιαννάκη, τον Παναγιώτη, τον Παναγιώτη, τον Τιμογιαννάκη, ναι, να την Παπαβασιλείου, τα παιδιά του City Live 99,5 της Κυριακής, τον Βασίλη το Στέλιο. Αν με επιτρέπεις, θα ήθελα πέρα από όλα αυτά όμως να απευθυνθώ για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στους ακροατές μας. Διότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν υπάρχουν ούτε για τους ιδιοκτήτες τους, ούτε για τους δημοσιογράφους και τους άλλους συναδέλφους που δουλεύουν σε αυτούς. Υπάρχουν κυρίως και πάνω απ' όλα για τους ακροατές τους. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω, πρώτα απ' όλα θέλω να τους ευχαριστήσω που εμπιστεύθηκαν από νωρίς αυτή τη συχνότητα και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ό,τι άκουσαν σε αυτή τη συχνότητα ήταν καθαρό προϊόν δημοσιογραφικής εργασίας. Αυτό χωρίς δεν είναι κάτι καμία αυτονόητο. Παρέμβαση από πουθενά. Ο Γιάννης Προβής, διευθυντής αυτού του σταθμού, διασφάλισε αυτό το γεγονός. Η ιδιοκτησία πάνω απ' όλα το διασφάλισε, Φίβο, δίνοντας απεριόριστη ελευθερία. Το ξαναλέω. Απεριόριστη ελευθερία σε όλα τα μικρόφωνα, γιατί τα μικρόφωνα μιλούν. Και σε όλους τους δημοσιογράφους που συντάσσουν, γράφουν και ομιλούν. Επίσης θέλω να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα ασκήσαμε τη δυνατότητα που μας είχε δοθεί με τρόπο που μας επιτρέπει σήμερα, σε αυτή την πολύ δύσκολη ώρα, να απευθυνόμαστε στους ακροατές του City 99,5 και να τους απευθυνόμαστε με καθαρή συνείδηση. Να ξέρουνε ότι το προϊόν που άκουσαν ήταν προϊόν της δουλειάς μας και κανενός άλλου παράγοντα, με σεβασμό απέναντι στο χρόνο και στην καλοσύνη που είχαν να μας ακούν, να ακούνε εμάς και όχι κάτι άλλο. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι ο χρόνος τους είναι δωρεάν. Πάντα θεωρούσαμε ότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό και τους σεβαστήκαμε όταν μας το αφιέρωναν. Και θέλω να τους πω ότι είναι μια βαθιά υποχρέωση που αισθανόμαστε και ο Γιάννης Προβής και εγώ στη διεύθυνση αυτού του σταθμού για το γεγονός ότι όλοι οι συνάδελφοι άσκησαν αυτό το δικαίωμα με τρόπο που μας επιτρέπει σήμερα να είμαστε υπερήφανοι. Και η λέξη δεν είναι. Δεν αποδίδει. Δεν είναι δραματικές λέξεις. Είμαστε πραγματικά
υπερήφανοι για το έργο που, για το